Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο η εντατική διαπραγμάτευση στο Μον Πελεράν τη Ελβετία να μην καταλήξει σε παρουσίαση χαρτών. Η προπόθεση που τίθεται για κατάληξη πρόταση συμφωνία επί των κριτηρίων τη χάνει εκμετάλλευση από την τουρκοκυπριακή πλευρά που δεν επιθυμεί να ανοίξει τα χαρτιά τη με συγκεκριμένου χάρτε. Τα κριτήρια είναι αυτά που αν υπάρξει συμφωνία ακολούθω θα τα μεταφέρουμε επί συγκεκριμένου χάρτη. Αν δεν υπάρχει συμφωνία στα κριτήρια, δεν υπάρχει ούτε χάρτη και μάλιστα υπάρχει θέμα στην όλη διαδικασία. Όπω αποκαλύπτει το ΣΥΓΜΑ, τα κριτήρια που τέθηκαν με συγκεκριμένε ορολογίε στην ενική προσυζήτηση και τα οποία θα είναι η αφετηρία τη σκληρή διαπραγμάτευση, κινούνται προ ακριβώ αντίθετε κατευθύνσει. Δικαίωμα επιστροφή ανεξαρτήτω περιουσία, ιδιοκτησία και εδαφικών αναπροσαρμογών σε τουλάχιστον 100.000 πρόσφυγε. Ο αριθμό των επηρεαζομένων από τι εδαφικέ αναπροσαρμογέ πρέπει να είναι ο ελάχιστο θα πρέπει να επιστραφούν εδάφοι που έχουν ιδιαίτερη σημασία για του Ελληνοκύπριου. Παραδείγματο χάρη η Μόρφου, που είχαν υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού πριν το 1974 και εδάφοι που έχουν ιστορική, αρχαιολογική ή θρησκευτική σημασία. Περιοχέ με μεγάλε επενδύσει και ανάπτυξη δεν θα πρέπει να περιληφθούν στι εδαφικέ αναπροσαρμογέ. Το ποσοστό ακτογραμμή θα πρέπει να είναι ανάλογο με το ποσοστό του εδάφου, 60% συν. Να αντικατοπτρίζει την κυριότητα γη πληθυσμού και περιοχών κάθε συνιστό σα πολιτεία και να κατανάμει ισορροπημένα του πρωτογενεί πόρου. Δεν πρέπει να υπάρξει μεγάλη αλλαγή στο σημερινό ποσοστό ακτογραμμή. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εδάφη με προοπτική ανάπτυξη, παραγωγικότητα, λειτουργικότητα, εμπορικότητα και τουρισμό, που έχουν μεταφορέ και επικοινωνίε και που κυκνιάζουν με κατοικημένε περιοχέ. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διζωνικότητα και να εξαιρούνται ειδικέ ζώνε, καντόνια και θύλακε. Στο μεταξύ, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίε που μετέδωσε χθε βράδυ το ΣΥΓΜΑ για του νομικού συμβούλου που θα συνοδεύσουν τον πρόεδρο μαζί με την ομάδα τεχνοκρατών των αρμοδίων υπηρεσιών. Σήμερα και μετά τι αντιδράσει που ακούστηκαν στην ομάδα των Κύπρου Χρυσοστομίδη, Πόλη Πολιβίου, του Μάζου Τσελεπί, Παναγιώτη Δημητρίου και Ρατόκο Ζάκου Μαρκουλή, προστέθηκε και ο εκδίκο ορμόμενο Νίκο τα κριτήρια του Πρόεδρου τη Δημοκρατία είναι ξεκάθαρα και στηρίζεται στα άτομα εκείνα που σχετίζονται με τα δύο κεφάλαια, τα οποία αναμένεται να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, δηλαδή το εδαφικό και το περιουσιακό. Στο μεταξύ, αύριο και μεθαύριο θα συναντηθούν οι διαπραγματευτέ για κατάληξη επί τη μεθοδολογία και του συγκεκριμένου προγράμματο των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Όπω αρμοδίω πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ, οι απαιτήσει τη Λευκοσία είναι ξεκάθαρε. Εξαντλητική συζήτηση του εδαφικού περιουσιακού τη πλήστε των ημερών. Διαπραγμάτευση των άλλων κεφαλαίων σε ξεχωριστή συνάντηση, αν μείνει χρόνο. Μεθοδολογία που προστατεύει από ένα ανεπιθύμητο και κυρίω μη αποδεκτό από την ελληνοκυπριακή πλευρά παρεδώσε. Στο μεταξύ, την ερχόμενη Πέμπτη, θα συνέλθει τελικά η υποεπιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου για το Εδαφικό υπό τον διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη, με τα κόμματα στην πλειοψηφία του να εκπροσωπούνται σε επίπεδο αρχηγών.